Καλησπέρα Πάνο. Συνέχεια συνέχεια για τον Ολυμπιακό με τον νέο coach. Σχολείο για το παιχνίδι. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να παρουσιαστούμε σοβαροί από το πρώτο λεπτό. Έχουμε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον Άρη Νίκαιας. Το είδαμε σαν μια καλή προπόνηση εν ώψη του επόμενου αγώνα μας που είναι μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι παρουσιαστήκαμε αρκετά σοβαροί. Λίγο στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν 100%. Αλλά νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε ένταση, κάναμε περισσότερα φάουλ και πήρε μια διαφορά, τη διαφορά που θα έπρεπε το παιχνίδι. Βλέποντας τον Ολυμπιακό με το νέο coach, βλέποντας ότι έχετε γίνει λίγο πιο σκληροί στα μαρκαρίσματα, αυτό πιστεύεις βοηθάει ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και στον τρόπο λειτουργίας σε άμυνα ζώνης και στο να δημιουργήσετε πιο πολλές φάσεις επιθετικά? Σίγουρα η άμυνα στο χάντμπολ είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν παίζεις καλή άμυνα, όταν παίζεις δυνατή άμυνα, βγάζεις πιο εύκολους ευδιασμούς, πιο εύκολα γκολ που σου δίνουν αυτοπεποίθηση και ψυχολογία εν ώψη τη συνέχεια στο αγώνα. Αυτό είναι ένα πράγμα που θέλαμε να βελτιώσουμε τον καινούριο μας προπονητή. Πιστεύω ότι επειδή δουλεύουμε καλά, δουλεύουμε καθημερινά, αυτό σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει στο γήπεδο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Θέλουμε πολύ βελτίωση σε πολλά κομμάτια για να μπορέσουμε να είμαστε όπως πρέπει στους τελικούς. Κάτι άσχετο με το χάντμπολ. Σήμερα είναι μέρα της γυναίκας. Τις ευχές σου για τη σημερινή μέρα. Ένα ευχαριστώ και εγώ σε όλες τις γυναίκες να μας κάνουν χαρούμενους όπως μας κάνουν, να έχουν υγεία και να γιορτάζουν αυτή τη μέρα όπως θέλουν. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.